αντισηπτικά, απορρυπαντικά, χαρτικά και άλλα είδη ατομικής προστασίας και υγιεινής διένει με το πρωί ο Δημοσχανίων στους Ρωμά των καταβλισμών του Νεροκούρου και στα Τσικαλαριά. Μάλιστα, ανάμεσα στα πακέτα που προσφέρθηκαν ήταν και ποσότητες κρέατος για τις Άγιες ημέρες που διανύουμε εν μέσω πανδημίας. Το Υπουργείο εξάλλου είχε δώσει στο Δήμο χρηματικό ποσό προκειμένου να προμηθεύσουμε τους ανθρώπους αυτούς και να φροντίσουμε για την υγεία τους με τα απαραίτητα για τις μέρες αυτές της περίοδου με τον κορονοϊό. Στη συνέχεια θα πάμε και στον καταβλισμό στα Τσικαλαριά. Έχουμε τις καταστάσεις ήδη με τα ονοματεπώνυμα και με τους δικαιούχους, οπότε με τάξη και με προτεραιότητα οι άνθρωποι αυτοί προμηθεύονται. Σύμφωνα με την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων, οι ωφελούμενες οικογένειες Ρωμά και στους δύο καταβλισμούς είναι 50 στον αριθμό, ενώ όπως τόνισε, αν χρειαστεί θα γίνει εκ νέου διανομή προϊόντων. Ωστόσο, ένα από τα βασικά προβλήματα που παλεύει να επιλύσει αυτό το διάστημα η Δημοτική Αρχή είναι αυτό της διακοπής της ηλεκτροδότησης στους καταβλισμούς. Οι άνθρωποι, επειδή όφυλαν πολύ μεγάλο ποσό στη ΔΕΗ, έχει κοπεί το ρεύμα τους. Εμείς ως Δήμος έχουμε έρθει σε επικοινωνία με τη ΔΕΗ τόσο στα Χανιά όσο και στο Ηράκλειο με τον Διευθυντή, προκειμένου να γίνει επανασύνδεση του ρεύματος. Και θα ήθελα και από εδώ να παρακαλέσω, επειδή οι άνθρωποι έχουν και αρρώστους και ηλικιωμένους, εάν γίνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα να έχουν επανασυνδεδεμένο το ρεύμα τους. Η κατάσταση στον καταβλισμό είναι εξαιρετικά δύσκολη, όπως περιγράφει συγκινημένος στην κάμερα της Κρήτη TV ο κύριος Μιχάλης Κατσιμπουνάς, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά, όπως λέει, προβλήματα υγείας, την ίδια στιγμή που καλείται να τα βγάλει πέρα με μόλις 340 ευρώ. Τα λεφτά τους θα δώσουμε. Έχουμε το μήνα να δώσουμε 100 ευρώ, δεν έχουμε παραπάνω. Όλα παίρνουν 340 ευρώ. Δίνω 70 ευρώ για τα φαρμακά μου. Ορίστε, 70 για τα φαρμακά. 70 τονί και 140. Και 150 για τη βενζίνα, 5 ευρώ κάθε βράδυ και δεν έχουμε όλη την ημέρα ρεύμα. Έχουμε μόνο το βράδυ. Την ημέρα πάω να κοιμηθώ το μεσημέρι και θα ακρούω την γλώσσα μου και τρέχει αίματα. Χθες το βράδυ πήγα να πεθάνω. Άλλα πρόκειται για τα λεφτά η Ελλάδα. Να πάρει λεφτά το κράτος, ας τα πάρει και ας πεθαίνουν τα παιδιά, οι άνθρωποι. Ας πεθαίνουν, δεν πειράζει. Και τώρα μου ήρθαν να μου δώσουν 2 κιλά κρέας. Μέχρι το Πάσχα, πού να το βάλω εγώ το κρέας. Θα βρωμήσει και δεν πήγα να το πάρω. Το πρόβλημα με τη διακοπή της ηλεκτροδότησης είναι ιδιαίτερο σοβαρό, μας λέει, ενώ υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες της ΔΕΗ σε βάρος τους για ρευματοκλοπή κατέρευσαν στο δικαστήριο. Έγινε δικαστήριο, αθώθηκε και ο αδερφός μου και οι κλεψά που λέγανε είναι ψέματα. Γιατί εδώ δεν μας γουστάρουν, ξέρω εγώ, δεν το λέω αυτό. Κάτι συμβαίνει με εμάς. Κάτι τρέχει και δεν του κάνουν αυτό το πράγμα. Εμείς δεν αρνούμαστε τα χρέη μας. Θα δώσουμε τα χρέη μας.